Την προηγούμενη μόλις εβδομάδα υπογράφηκε στη Θεσσαλονίκη η σύμβαση ανάμεσα σε εκπρόσωπο εταιρείας και τον διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης για την προμήθεια νέων ασθενοφόρων που θα βοηθήσουν τη λειτουργία των κέντρων υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πρόκειται συνολικά για 21 ασθενοφόρα, για 13 διαφορετικά κέντρα υγείας των 5 νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Στο νομό μας, δύο καινούργια ασθενοφόρα προορίζονται για την Ελευθερούπολη. Το ένα εκ των δύο θα είναι 4x4. Ένα καινούργιο ασθενοφόρο για το Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης και δύο καινούργια ασθενοφόρα για το Κέντρο Υγείας Πρίνου στη Θάσο. Από τα 21 καινούργια οχήματα, τα 18 είναι 4x4, ενώ το συνολικό κόστος της προμήθειας φτάνει το 1.300.000 ευρώ, χρήματα προερχόμενα όλα στο σύνολό τους από το ΕΣΠΑ. Κάθε καινούργιο ασθενοφόρο κοστίζει περίπου 44.000 ευρώ, ενώ κάθε καινούργιο ασθενοφόρο τύπου 4x4 κοστίζει περίπου 52.000 ευρώ. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Είναι μια σύμβαση η οποία θα υπογραφεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι ένας διαγωνισμός που έγινε με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια. Αφορά 5 ασθενοφόρα για τον νομό μας. Ήταν ένας διαγωνισμός ο οποίος ήταν σε εξέλιξη. Με ενέργειες που έγινε και από εμάς από το νοσοκομείο, θέλω να ξέρετε, αλλά και από τον προηγούμενο υπεάρχη, τον κύριο Βεντούρη, και με τη συνδρομή του κύριου Παυλίδη, ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και τώρα είναι στο στάδιο της συμβασιοποίησης. Πιστεύω στο επόμενο διάστημα, δεν ξέρω αν θα είναι στο επόμενο μήνα ή στο επόμενο δίμηνο, τα ασθενοφόρα θα παραδοθούν στα κέντρα υγείας και μέσω αυτών στο ΕΚΑΒ, στη διάθεση του ΕΚΑΒ.